Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία από το είδε χθες έγκλημα στη Σιτία. Ο 36χρονος φέρεται να στραγγάλισε την ίδια του τη γυναίκα, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι. Ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες του φωνικού. Σήμερα στον εισαγγελέα, ο φερόμενος συζυγοκτόνος. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στα Χανιά μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τον ομό τις προηγούμενες μέρες. Άλλη μια τραγική πτυχή. Στις εκβολές του Ταβρονίτη ξεβράζονται ακόμα νεκρά πρόβατα και κυψέλες μελισσών που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Μπαίνει τέλος στην αλλαγή της ώρας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, οι χώρες πρέπει να αποφασίσουν ποια ώρα θα έχουν, όμως πότε θα πάρει σάρκα και οστά η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.